centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Κορεντζίδη, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα κύριε Κορεντζίδη. Αθήνα σας βρίσκουμε, ε? Αθήνα, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Πού είμαστε ακριβώς? Μόλις έφυγα από το Αγροτικής Ανάπτυξης. Α. Σχετικά με την ανακοίνηση του θέματος για το φράγμα νεστορίου. Είναι η πρώτη μας ερώτηση, αλλά, βασική αυτή. Αλλά τα είπαμε και στον Πρωθυπουργό. Ναι, αλλά εμείς, κύριε Κορεντζίδη, να ξεκινήσουμε λοιπόν κατευθείαν από αυτό και να μας πείτε και τα υπόλοιπα αμέσως μετά. Πάμε λοιπόν, ναι, Πρωθυπουργό, και του λέμε φράγμα. Και λέει ο Πρωθυπουργός, τι φράγμα, δεν ξέρω, κάτι υποψιάζομαι, θα ασχοληθώ όμως προσωπικά. Είναι όντως δυνατόν έτσι, ο Πρωθυπουργός να μην ξέρει για το φράγμα? Και ποιοι έχουν ευθύνη γι' αυτό? Δεν είναι ερώτηση την οποία θα μπορούσα να την απαντήσω εγώ. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θυμάστε είχαμε κάνει και άλλες συνεντεύξεις για το συγκεκριμένο θέμα. Η προηγούμενη επίσκεψη, μάλλον σημαντική έτσι ουσιαστική συζήτηση που είχαμε, ήταν με τον κύριο Οικονόμου στις 18 Μαΐου του 2021 μαζί με τον Χρήστο Κοσμιούπλο στο ίδιο Υπουργείο, όπου μας είχε πει και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε ότι εντός της χρονιάς είναι να ξεκινήσει το έργο. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα και φεύγοντας από το Υπουργείο, το καλό όμως της υπόθεσης είναι ότι ανακοινείται και πάλι το συγκεκριμένο θέμα. Είπε ότι ο Πρωθυπουργός θα ασχοληθεί προσωπικά. Αυτό μας δίνει κάποιο θάρρος. Αυτό ακριβώς να σας πω, ότι υπήρξε ένας έτσι ξεσηκωμός και έγινε μια σύσκεψη αυτή τη στιγμή παρουσίας δικής μου των δύο γενικών γραμματέων του Υπουργείου, γιατί ο Υπουργός γνωρίζεται ότι είναι ασθενής με COVID, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, τον πληρεί ο Υφυπουργός, ο οποίος είναι σε περιοδεία αυτές τις μέρες, οπότε η σύσκεψη έγινε με τους γενικούς γραμματείς. Θα έλεγα ότι είναι και πιο ουσιαστικές αυτές οι συναντήσεις. Είναι οι καθήλυν αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Θα μου επιτρέψετε όμως να μην πούμε τίποτα περισσότερο τώρα, αλλά να είστε σίγουρος ότι θα πούμε πολλά στο τέλος της εβδομάδας. Δηλαδή Παρασκευή. Ναι, τουλάχιστον κάποιον δρόμο, δείξτε μας, δηλαδή πού πάει το Παρασκευή, πράγμα. Παρασκευή θα ξαναμιλήσουμε για να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί προέχει μια πολύ σημαντική συνάντηση αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα. Για το ίδιο θέμα. Και ξέρετε για το ίδιο θέμα ότι σας κρατάω σε αγωνία για λίγο χρονικό διάστημα, αλλά οι υποσχέσεις που δίνω τις κρατάω. Δηλαδή εντός ολίγων ημερών θα έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις. Μακάρι, γιατί ο κ. Γκοσλιόπουλος είπε νωρίτερα ότι εγώ πιστεύω, λέει, ότι το ήξερε ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν ήταν έτοιμος να πει κάτι για το φράγμα. Γι' αυτό είπε δεν το ξέρω. Είναι η αλήθεια ότι μόλις βγήκα από το γραφεία του Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν έχω συνομιλήσει με κανέναν και θα έπρεπε να ενημερώσω και τον Χρήστο Κοσλιόπουλο. Μάλιστα. Για το συγκεκριμένο θέμα θα επικοινωνήσω μαζί του τώρα την μετακίνησή μου σε άλλο Υπουργείο. Γενικότερα η παρουσία του Πρωθυπουργού, γιατί και εσείς από τη μαριά σας αναφερθήκατε, το είπα και στους άλλους δημάρχους σήμερα, ένα πολύ βασικό που μας καίει όλους. Η Καστοριά αδικήθηκε και το προηγούμενο διάστημα λόγω του ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, παίρνοντας λιγότερα χρήματα από όσα δικαιούνται να πάρει πραγματικά, και αδικείται και πάλι στην μετά λιγνητική εποχή. Δηλαδή είναι το θέατρο του παραλόγου για μας εδώ. Χαίρομαι που και οι τρεις σας το είπατε, ήταν βασικό θέμα στην τοποθέτησή σας. Το τονίσαμε και αυτό. Βέβαια δεν είχαμε τη δυνατότητα να επεκταθούμε την συγκεκριμένη μέρα, γιατί ήταν επίμονη έτσι και επαναλάμβανε συνεχώς ο κ. Παπαθανάσης, ότι θα πρέπει, ο συντονιστής της σύσκεψης, ότι θα πρέπει να είμαστε στις τοποθετήσεις μας πολύ σύντομοι, εντός 2 λεπτών δηλαδή να τοποθετηθούμε. Υπέβαλα εγώ ένα λεπτομερέθητο υπόμνημα στον κύριο Σκέρτσο, τον άμεσο συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Παρ' όλα αυτά όμως μέσα σε 2 λεπτά αυτό που θέλαμε να πούμε και να επιστήσουμε την προσοχή ήταν ότι όντως δεν είναι σχέδιο δίκαιης μετάβασης αυτό Δυτικής Μακεδονίας,
από δύο απόψεις, θα έλεγα, κύριε Ματσούλη. Πρώτον, δεν είναι Δυτική Μακεδονία, γιατί εξαιρούνται οι δύο περιφερειακές ενότητες, Γρεβενών και Καστοριάς. Άρα δεν είναι Δυτική Μακεδονία και δεν είναι δίκαιο για αυτόν ακριβώς το λόγο, διότι έχουμε περιφερειακές ενότητες δύο ταχυτήτων. Κυριολεκτικά όμως. Κυριολεκτικά όμως. Από εκεί και πέρα τα ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο Καστοριάς πιο εξειδικευμένα είναι η ανεργία, οι πολλές θέσεις ανεργίας, το μεγάλο ποσοστό μάλλον ανεργίας. Αυτό οφείλεται στην κρίση της Γούνας, εκεί όμως οι λύσεις είναι δύο. Βέβαια και να ενισχυθεί ο και για την Γούνα υποσχέθηκε κάτι ο Πρωθυπουργός, αλλά μοιάζει μάλλον κάπως πιο γενικό, θα έλεγα. Πιο δεν είναι κάτι. Εκ νέου συνάντηση. Ότι θα το δούμε, να μου πείτε και θα δούμε και θα ναι. Πιο λεπτομερείς καταγραφής των ζητημάτων. Άρα ναι. Οι δύο λύσεις είναι εκτός το ότι πρέπει να ενισχυθεί ο κλάδος της Γούνας, αλλά αυτά για αυτά τα θέματα έχει τα αιτήματα ο Πρωθυπουργός αλλά και οι αρμόδιοι υπουργοί από τα κλαδικά όργανα. Οι δύο λύσεις λοιπόν είναι το φράγμα του Νεστορίου, που ναι. Είναι το πλέον αναπτυξιακό έργο της Δυτικής Μακεδονίας, θα έλεγα εγώ, όχι της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κάτι που θα βοηθήσει στα μέγιστα τους αγρότες οι οποίοι δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή, αλλά θα προσελκύσει και νέους αγρότες, κάτι που είπε και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης. Έχει πεδίο μπροστά. Ο αγροτικός κόσμος νομίζω ότι μάλλον η αγροτική διέξοδος μπορεί να είναι πραγματική διέξοδος για το όνομά μας. Μπορεί να είναι και επιτέλους. Και επιτέλους πρέπει να ξεκινήσει το συγκεκριμένο έργο, αλλά θα μιλήσουμε, όπως σας είπα και πάλι, στο τέλος της εβδομάδας για περαιτέρω ενημέρωση. Η δεύτερη λύση είναι να γίνουν επενδύσεις στην Καστοριά για να δοθούν θέσεις εργασίας. Αλλά εκεί, όπως είπα και στον Πρωθυπουργό, οι θέσεις εργασίας χρειάζονται επενδύσεις και οι επενδύσεις χρειάζονται κίνητρα. Γιατί δεν φεύγει κανένας, κύριε Νατσούλη μου, στα καλά καθούμενα από την Αθήνα, από την πρωτεύουσα ή από άλλες περιοχές που τους προσφέρουν τα πάντα. Για να έρθει εδώ για τα όμορφα μας μάτια. Στην Καστοριά. Για να έρθει να επενδύσει, λοιπόν, χρειάζεται κίνητρα. Και τα κίνητρα αυτά μπορεί να είναι φορολογικά, μπορεί να είναι ενεργειακά, όπως έχω τονίσει και άλλες φορές. Χθες θα θέλαμε το φυσικό αέριο στην περιοχή μας. Θέλουμε φορολογικά κίνητρα, θέλουμε πολλά κίνητρα από την πλευρά της κυβέρνησης και είναι το κεντρικό κράτος είναι το μόνο που μπορεί να δώσει τέτοια κίνητρα. Και εμείς από την πλευρά μας θα βοηθήσουμε στα μέγιστα σε ό,τι μπορεί να προσφέρει ένας Δήμος, είτε από εκτάσεις δημοτικές, είτε από θέματα άλλα που θα διευκολύνουν τους επενδυτές, δηλαδή σε θέματα ίδρυψης δημοτικών τελών κλπ. Εμείς είμαστε εδώ ανοιχτοί, αλλά θα πρέπει πρώτα να γίνουν οι παρεμβάσεις και οι επεμβάσεις από την κεντρική κυβέρνηση. Τώρα, δεν ξέρω από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού αν σας έκανε κάτι άλλο εντύπωση, κάτι που δεν το μάθαμε εμείς, τουλάχιστον από τα επίσημα, αν έγινε κάτι άλλο εκεί. Κοιτάξτε, ήταν σημαντικό, θα έλεγα, παρόλο που ο Πρωθυπουργός κάνει περιοδίες σε όλες τις περιφέρειες στην Ελλάδα, συναντάει πάρα πολλούς ανθρώπους, συναντάει φορείς, συναντάει αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Το καλό είναι ότι έδειξε την υπομονή και βρέθηκε σε μια σύσκεψη πέντε ωρών. Πέντε ωρών, πραγματικά, άκουσε, αυτό έκανε εντύπωση. Και άκουσε τους πάντες με πολύ μεγάλη υπομονή. Είχε βέβαια και τους άμεσους συνεργάτες του όπου τον συνόδευαν και από σημαντικά υπουργεία όπου κατέγραψαν τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Μάλιστα στην σύσκεψη που είχα πριν από λίγο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η κυρία Καλογύρου, η οποία ήταν και παρούσα στην σύσκεψη που έγινε στην Κοζάνη, έβγαλε τις σημειώσεις της, την ατζέντα με τις σημειώσεις της και είχε πάνω φράγματα στο ρίο Δήμαρχος Καστοριάς. Οι άμεσοι συνεργάτες λοιπόν του Πρωθυπουργού που τον συνόδευαν έχουν επιληφθεί όλων των ζητημάτων, θεωρώ εγώ, αυτό το είδα και με τα μάτια μου πριν από λίγο, οπότε το αισιόδοξο και το ελπιδοφόρο είναι ότι άμεσα κιόλας κινούνται προς επίλυση κάποιων ζητημάτων. Είδομεν όμως, έχω πει πολλές φορές ότι εάν δεν δούμε χειροπιαστά πράγματα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ουσία. Μάλιστα.
Τώρα, μια και είστε Αθήνα, είπατε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν το πρώτο που επισκέπτεστε ή προηγήθηκε και κάτι άλλο ή τι θα ακολουθήσει τώρα από εδώ και πέρα? Εντάξει, προηγούνται, γίνονται και συναντήσεις και με υπηρεσιακούς και με πολιτικούς παράγοντες. Επίσης, έχω πει ότι δεν θέλω να ανακοινώνω τίποτα αν δεν έχουμε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αλλά οι συναντήσεις είναι τώρα. Θα πάω στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου έχω συνάντηση και με το Γενικό Γραμματέα και με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Πέθα, και συνεχεία και σε άλλα υπουργεία περιβάλλοντος, υποδομών, για θέματα που απασχολούν τη Δήμο Καστοριάς, για τα προγράμματα που τρέχουν και τις μελέτες που είναι να υποβάλουμε. Και επίσης για κάποια πιο μικρά ζητήματα που απασχολούν και τις δομές του Δήμου Καστοριάς. Ναι, πρέπει να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το 22, γιατί όλοι μιλάν πια για το 22, ότι είναι η χρονιά, σε ό,τι επίπεδο και αν απευθυνθούμε, είναι χρονιά έργων. Για να δούμε λοιπόν από το 22 και μετά. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, έστω και με δυσκολία, με στην Αθήνα, με στο... Ναι, καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.